Ημερολόγιο των Μάγιας, που ονομάζεται Τζόλκινγκ, χωρίζεται σε τρεις κύκλους. Ο πρώτος λέγεται Μικρό Κύκλος και διαρκεί 52 χρόνια όπου και πέρασε. Ο δεύτερος ονομάζεται Μεγά Κύκλος και διαρκεί 5.126 χρόνια, ενώ ο τρίτος και τελευταίος λέγεται Γιγά Κύκλος και διαρκεί 26.000 χρόνια. Το εκπληκτικό όμως είναι πως στις 21 Δεκάτου 2012 και οι τρεις αυτοί κύκλοι κλείνουν ταυτόχρονα. Τα περίεργα όμως δεν σταματούν εκεί. Όταν ξεκίνησε για τους Μάγιας ο Μεγάκυκλος των 5.126 χρόνων, το 3.114 π.Χ. δηλαδή, ο Βόταν Πάκαλ, ο αρχηγός των Μάγιας, για 52 χρόνια, όσο διαρκεί και ο μικρό κύκλος τους, είχε αναφέρει πως οι θεοί τους δημιούργησαν τον κόσμο και έφυγαν σε έναν άλλον πλανήτη. Το περίεργο και εκπληκτικό με όλα αυτά είναι πως όντως το 3114 ξεκίνησε η πρώτη Αιγυπτιακή δυναστεία και κτίστηκε η πρώτη πόλη της Μεσοποταμίας με την ονομασία Ουρούκ, όπως ακριβώς και στη τριλογία του Άρθρου των Δαχτυλιδιών, που η πρώτη πόλη στη Μέση Γη ήταν η πόλη Ουρούκ. To this world from some other species from another planet outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our country. Φυσικά όμως η προφητεία των Μάγιας δεν σταματά εκεί και συνεχίζει παραπέρα λέγοντας πως όταν κλείσουν και οι τρεις κύκλοι ταυτόχρονα ο κόσμος θα θέλει μία ανανέωση και έτσι οι θεοί τους θα επιστρέψουν μαζί με το πλανήτη που βρίσκονται τώρα. Φυσικά αυτό θα γίνει στις 21 Δεκάτου 2012. Τέλος, ένα πολύ περίεργο σημάδι στο ημερολόγιο των Μάγιας είναι και ο αγαλιός, το 52 μονάδων. Ένα διμερές σχέδιο συμμετρίας που απεικονίζει το βασικό σχέδιο του διπλού έλικα του DNA μας. Και πίστευαν οι Μάγιες πως με την έλευση των θεών τους το 2012 θα ενεργοποιηθεί πλήρως και θα μπορέσουν να αναστηθούν. Ό,τι δηλαδή πίστευαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Φυσικά, αφού έπεσαν μέσα στην αρχή της προφητείας τους, γιατί να μην πέσουν και μέσα στο τέλος της.